Λοιπόν, ο καθηγητής πνευμολογίας εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, είναι στη γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Καόρα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ακροατές σας, με συγχωρείτε. Πλέον και τηλεθεατές είναι πλέον και στα ραδιόφωνα μαζί σε αρκετές στιγμές, να ξέρετε. Παίζει και τηλεοπτικά πλέον με το ίντερνετ. Όλο το έργο στα ραδιόφωνα. Αλλά η μαγεία του ραδιοφώνου δεν αλλάζει. Δεν ξέρω αν το αγαπάτε εσείς, αν έτυχε ποτέ, να κάνετε ραδιόφωνο. Δηλαδή να κάνετε μια εκπομπή μόνο σας. Να κάνω εγώ ως τι, ως παρουσιαστής, προφανώς και ποτέ. Όχι, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Μην νομίζετε ότι όλοι είναι επαγγελματίες. Όχι. Ούτε μικρός, κανένα πειρατικό ραδιόφωνο, μικρός. Όχι, ούτε ραδιοπειρατής μου να πει τυρικά. Είχα κάτι φίλους, αλλά δεν κατάφερα έτσι να τους φτάσω. Δεν έτυχε. Πάντως είναι ωραία εμπειρία, να ξέρετε δηλαδή. Και δεν έχει και ηλικία αυτή η ενασχόληση με το ραδιόφωνο. Κύριε καθηγητά, θέλω μια πρώτη τοποθέτηση για το πού βρισκόμαστε, γιατί αν και το Λίμπερο, όπως είπα και στο εισαγωγικό μου σημείωμα πριν βρεθούμε στον αέρα μαζί, είναι αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά αγγίζει και τον αθλητισμό φυσικά όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Θέλω να μας πείτε, όσον αφορά στην πανδημία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πού βρισκόμαστε? Φαντάζομαι εννοείται στην Ελλάδα. Πάντα, σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να πείτε, είμαστε σε μια φάση που εκεί που ήμασταν σε σαφή αποκλιμάκωση, είχαμε φτάσει στα περίπου 216.000 κρούσματα τη μέρα και περίπου 270-280 εισαγωγές κάθε μέρα στα νοσοκομεία. Ναι. Δυστυχώς τώρα είμαστε στα 26-28.000 κρούσματα τη μέρα και στις 430-440 εισαγωγές στα νοσοκομεία, δηλαδή σαφώς υπάρχει επιδείνωση. Αυτό σε κάποια φάση θα μεταφραστεί και σε περισσότερους διασωληνωμένους, ήδη λίγο-λίγο οι διασωληνωμένοι αυξάνονται, σε περισσότερους, ας το πω έτσι, νεκρούς. Δυστυχώς φαίνεται να ξανανεβαίνουμε. Και η ελπίδα μας, ναι, είναι ότι η ζέστη που έχει αρχίσει πλέον στην Ελλάδα θα βοηθήσει ώστε να μειωθεί η μεταδοτικότητα του ιού, θα είμαστε στους εξωτερικούς χώρους πολύ περισσότερο και αυτό σιγά σιγά θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση. Θα είμαστε σε εξωτερικούς χώρους περισσότερο, τι εννοείται, δηλαδή ότι δηλαδή το κακό πλέον προκύπτει και από τα μαγαζιά, εννοείται που συνοστίζεται ο κόσμος πλέον, γιατί μιλάμε και για χαλάρωση μέτρων το τελευταίο διάστημα, συνεχώς και καθημερινά δηλαδή. Ακούστε, η μεταδοτικότητα σε έναν εσωτερικό χώρο. Ναι. Σε ένα χώρο εστίασης, σε ένα μπαρ και τα λοιπά, είναι τουλάχιστον 20 φορές μεγαλύτερη από ό,τι στο εξωτερικό περιβάλλον. Και για λόγους φυσικών ιδιωτήτων των σταγονιδίων, ναι, που μεταφέρουν τον κορονοϊό, αλλά και διότι στον εξωτερικό χώρο υπάρχει πολύ καλύτερη ανανέωση του αέρα, άρα τα όποια σταγονίδια αραιώνονται πολύ περισσότερο. Ως εκ τούτου λοιπόν, προφανώς και η διαβίωση σε εξωτερικούς χώρους όταν το επιτρέπει η θερμοκρασία, είναι πολύ καλός σύμμαχος για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Mm-hmm. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους ότι πριν έρθει καν ο κορονοϊός, όλες οι λοιμώξεις των αναπνευστικών συνέβαιναν το χειμώνα, δεν συνέβαιναν το καλοκαίρι, όλες οι ιώσεις. Έτσι είναι. Άρα, κύριε καθηγητά, εύκολα έχω την απορία, ας πούμε, πώς μπορούν να παντρευτούν αυτά τα δύο. Δηλαδή, η αύξηση, πώς παντρεύονται μάλλον το τελευταίο διάστημα, η αύξηση των κρουσμάτων και η χαλάρωση των μέτρων. Πώς παντρεύονται, παραλαμβάνω, αυτά τα δύο. Ή δεν γίνεται αλλιώς, να ρωτήσω έτσι? Προφανώς και γίνεται αλλιώς. Αυτό όμως, η χαλάρωση των μέτρων είναι μια απόφαση η οποία δεν συνεκτιμά, φαντάζομαι, μόνο τους υγειονομικούς δείκτες ή τα υγειονομικά δεδομένα αμίχως. Συνεκτιμά οικονομικά δεδομένα, δεδομένα κοινωνικής πίεσης, επιθυμίας των ανθρώπων να διασκεδάσουν, διάφορες τέτοιες παραμέτρους. Mm-hmm. Την ακρίβεια που έχει έρθει, υποπτεύομαι χωρίς να γνωρίζω τίποτα, έτσι, ότι για παράδειγμα οι μαγαζάτορες πιέζουν πλέον να έχουν και τους ανεμβολίες στους πελάτες, διότι αυξήθηκαν τα έξοδά τους λόγω αύξησης του ρεύματος. Σας λέω ένα απλό πράγμα, μια απλοϊκή σκέψη που μπορεί να κάνει κάποιος. Ναι, και εγώ την κάνω αυτή τη σκέψη, έχετε δίκιο, ναι. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επιδημιολογικά το να αποσύρουμε τα πιστοποιητικά, για παράδειγμα, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Δεν φτάσαμε δηλαδή στο σημείο
Αυτό, ας πούμε, αν μια χώρα είχε 100% ποσοστό εμβολιασμού, πραγματικά το να κοιτάμε το πιστοποιητικό δεν θα έχει κανένα νόημα. Θα έχει, αφού όλοι είμαστε εμβολιασμένοι. Μια χώρα όμως που έχει 7,5 εκατομμύρια κατοίκους εμβολιασμένους με 2 δόσεις ναι. και 5,5 εμβολιασμένους με 3 δόσεις, άρα πραγματικά προστατευμένους, άρα έχει άλλους 2,5 με 3 εκατομμύρια ανθρώπους ανεμβολίαστους τελείως. Μήπως, ας πούμε, δεν είναι πολύ καλή ιδέα να πάψει τώρα το πιστοποιητικό, υγειονομικά τουλάχιστον. Έτσι. Πάντως, μιλώντας για τις προσωπικές μου εμπειρίες και μόνο αυτές, το τελευταίο διάστημα αντιλαμβάνομαι, αισθάνομαι και εγώ μια χαλάρωση. Είναι κάποια μαγαζιά που ζητάνε το πιστοποιητικό, την επιβεβαίωση, την επαλήθευση τέλος πάντων, και άλλα που απλά σε ρωτάνε πιστοποιητικό. Έχετε, ναι, και συνεχίζουμε κανονικά, χωρίς επιβεβαίωση. Υπάρχει και τρίτη κατηγορία. Ποια? Αυτά που δεν ρωτάνε καθόλου. Δηλαδή, από όλα έχει οπαξέσει. Αυτά που δεν ρωτάνε καθόλου. Ναι, αλλά τώρα όταν διαβάζουμε, όταν πληροφορούμε. Στην Αθήνα, μου επιτρέπετε, στην Αθήνα που κυκλοφορώ εγώ στη Θεσσαλονίκη, τώρα μπορεί να είστε πολύ πιο συνεπείς και να ρωτάτε. Ναι, δεν νομίζω. Όχι, περισσότερο για Θεσσαλονίκη μιλάω κι εγώ. Αθήνα με ένα τριημεράκι, ας πούμε, την καθαρά Δευτέρα. Το ίδιο. Σε μερικά, ναι, ναι. Αν έχετε ταυτότητα, έχετε πιστοποιητικό. Ναι, οκ, προχωράμε. Σε περίπτωση ελέγχου. Ναι. Σε περίπτωση ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι ο μαγαζάτορας δεν θέλει να προστατεύσει τους πελάτες του. Θέλει να εισπράξει από αυτόν που πιθανόν είναι και ανεμβολίαστος, αλλά σου λέει ότι αν ελεγχθεί, τουλάχιστον να ξέρει ότι τέλος πάντων δεν θα πληρώσει και αυτός το πρόστιμο. Ναι, αυτό που μου επιβάλλει ο νόμος, εγώ το κάνω. Είμαι σωστός. Αυτό ναι, λέει. Εντάξει. Απ' την άλλη, ήθελα να πω, μιας και είμαστε, το κοινό μας ασχολείται στη συντριπτική του πλειοψηφία με τον αθλητισμό και με τις ομάδες μας και γενικότερα, υπάρχει μια χαλάρωση και εκεί. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες αποφασίσαμε ότι πλέον στα γήπεδα δεν πρέπει να υπάρχουν όρια, δηλαδή όσον αφορά στην προσέλευση των θεατών. Τώρα να πω κάτι. Συμφωνείτε, διαφωνείτε? Εγώ ασχολούμαι. Συμφωνώ απόλυτα και θα σας εξηγήσω γιατί συμφωνώ. Mm-hmm. Σε μια κοινωνία που έχει αποφασίσει η κοινωνία ότι επιτρέπεται να κάνω νυχτερινή διασκέδαση με μπαρ, έτσι, όπου σε ένα μέρος μπορεί να είμαστε 2.000 άνθρωποι, ο ένας αγκαλιά με τον άλλον σε κλειστό χώρο. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Και όταν λέω αγκαλιά με τον άλλον, μπορεί να είμαστε στα 15-20 εκατοστά. Να μιλάμε, να φιλιόμαστε, να κάνουμε τελείως όμορφα πράγματα που όμως υγειονομικά δεν είναι τα πιο ασφαλή. Τι μας ενοχλεί το ανοιχτό γήπεδο που, και να σας το πω διαφορετικά, ναι. Σε πόσα μάτς σε ένα ανοιχτό γήπεδο τη Super League θα έχει πάνω από 1.000 θεατές με βάση τα εισιτήρια που κόβονται? Τώρα που είμαστε στη διαδικασία των play-offs, σε περισσότερα πιστεύω, αλλά στην ουσία έχετε δίκιο. Ναι, ότι χίλιοι μπορεί να είναι σίγουρα σε όλα τα γήπεδα αυτά που θα αγωνίζουν. Δεν είπα ότι δεν θα είναι σε αυτά τα γήπεδα, αλλά ξαναλέω τώρα, όταν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, οι ίδιοι άνθρωποι, το βράδυ να διασκεδάσουν σε εσωτερικό χώρο, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτε, ο ένας αγκαλιά με τον άλλον, mm-hmm. το να τους λες, ας πούμε, ότι εσύ συνοστίζεσαι στο γήπεδο, αλλά δεν συνοστίζεσαι στο μπαρ, εντάξει, ακούγεται και παράλογο. Ναι, γιατί στην Ευρώπη, τέλος πάντων σε πρωταθλήματα που παρακολουθούμε, έχει ανοίξει η προσέλευση, να το πω έτσι, περισσότερο, νωρίτερα μάλλον, όχι περισσότερο, νωρίτερα. Εδώ στην Ελλάδα ίσως είμαστε και οι τελευταίοι. Το κομμάτι της Ευρώπης που παρακολουθείτε έχει τελείως διαφορετικά ποσοστά εμβολιασμού από ό,τι έχουμε εμείς και τελείως διαφορετικά ποσοστά εμβολιασμού στις ευπαθείς ομάδες, τους πάνω από τα 60 ή σε αυτούς που έχουν προβλήματα. Το να λειτουργήσει λίγο πιο επικίνδυνα, να σας το πω έτσι, αυτή τη στιγμή ο κορονοϊός για τον 25χρονο και να κολλήσει, η τεράστια πιθανότητα είναι να το περάσει σαν ένα κρυολογηματάκι. Ελάχιστοι ναι. θα πληρώσουν πολύ πιο βαριά νόσηση, αλλά δεν αποτελεί αυτό πλέον τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στην Ελλάδα ότι έχουμε μια πολύ σοβαρή μειοψηφία, με έναν πολύ σοβαρή αριθμητικά μειοψηφία ανθρώπων που αρνούνται πεισματικά να προστατευτούν και να προστατεύσουν και το κοινωνικό σύνολο, ναι. Που μας κάνει να μπορούμε πολύ πιο αργά από άλλες χώρες να αποσύρουμε μέτρα. Κανένας δεν θέλει να υπάρχουν μέτρα, ξέρετε. Ο κόσμος νομίζει ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να υπάρχουν μέτρα γιατί κάτι κερδίζουν από αυτό. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν κερδίζει τίποτε από οτιδήποτε του περιορίζει τη ζωή. Απλά το ερώτημα είναι αν μια κοινωνία μπορεί να δέχεται να χάνει 100 Έλληνες κάθε μέρα. Ας πούμε.
ή 50 ή 60 ή 70. Κάπου πρέπει να αποφασίσουμε σαν κοινωνία που μπαίνει αυτό το όριο. Εσείς κύριε καθηγητά, σίγουρα είναι σαν να ήμουν δίπλα σας. Αντιμετωπίζετε καθημερινά τέτοιους ανθρώπους που, όπως είπατε πριν, τους περιγράψατε, αρνούνται να προστατευθούν. Ποιο είναι το βασικό σας επιχείρημα ή πώς προσπαθείτε να τους αλλάξετε την άποψη? Και γιατί έχουν την άποψη? Είναι 3-4 ερωτήσεις μαζί τώρα, αλλά έτσι το είχα στο μυαλό μου και έτσι ήθελα να στο μεταφέρω. Το βασικό, το γιατί έχουν την άποψη, υπάρχουν λόγοι. Υπάρχουν δύο βασικές παράμετροι. Η μία λέγεται ίντερνετ και η άλλη λέγεται θρησκεία. Στο ίντερνετ θεωρεί ο καθένας ότι μπορεί να βρει από μόνος του έγκυρες πληροφορίες. Δυστυχώς, ναι. Το ίντερνετ μπορείς να βρεις από θησαυρούς μέχρι σκουπίδια. Με μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεις σκουπίδια από θησαυρούς. Και οι άνθρωποι που δεν έχουν ηθική εκπαίδευση, πού να αναζητήσουν τη γνώση, έτσι, την έγκριτη γνώση, την γνώση η οποία είναι επιστημονικά σωστή, ναι, παρασύρονται διαβάζοντας πράγματα τα οποία, ξέρετε, εγώ μπορώ να βγω στο ίντερνετ και να γράψω ό,τι θέλω. Δεν υπάρχει κάποια ανεξέλεγκτα, κρίση. Ναι. Ανεξέλεγκτα. Ναι. Άρα αυτό δημιουργεί, ας πούμε, λανθασμένες γνώσεις, εντυπώσεις που είναι πραγματικές γνώσεις, αλλά αυτό νομίζουν σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει ένα ποσοστό μικρό, αλλά δυστυχώς έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, ανθρώπων της θρησκείας που αντί να ασχολούνται με τα πνευματικά, ασχολούνται με τα θέματα της επιστήμης, που η επιστήμη δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η θρησκεία στηρίζεται σε ένα δόγμα, που είτε το πιστεύεις είτε δεν το πιστεύεις, η επιστήμη είναι η συνεχής αναζήτηση της αλήθειας μέσα από το πείραμα και τη μελέτη. Άρα η επιστήμη συνεχώς αλλάζει. Αυτό που ξέραμε για τον κορονοϊό πριν 2 χρόνια είναι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε τώρα. Άρα, εμένα, αν με ακούτε σαν επιστήμονα, άλλα πράγματα θα σας πω τώρα, άλλα σας έλεγα πριν 2 χρόνια. Ναι. Όχι γιατί μου ψεύτης τότε ή τώρα, αλλά διότι άλλαξαν τα επιστημονικά δεδομένα από την έρευνα και από τη μελέτη. Αντίθετα, ό,τι ίσχυε πριν 100 χρόνια για τη θρησκεία, ίσχυε και πριν 500 και 300 και ούτω καθεξής. Ή το δέχεσαι το δόγμα ή δεν το δέχεσαι. Δεν μπορεί λοιπόν άνθρωποι που ασχολούνται μετά τη θρησκεία να εκφράζουν απόψεις για επιστημονικά θέματα χωρίς την αντίστοιχη γνώση, οι οποίες μάλιστα απόψεις παρασύρουν και άλλους ανθρώπους και τους οδηγούν στο να μην κάνουν το εμβόλιο και να φτάσουν στο να χάσουν τη ζωή τους. Μερικές φορές, ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που δυστυχώς δεν κοσμούν την Εκκλησία με την παρουσία τους και τετραγμένα τους, οδηγούνται και οι ίδιοι στο να τιμωρηθούν. Πάρτε το Μητροπολίτη Αιτωλίας, έτσι νομίζω Κοσμάς λεγότανε, ο οποίος αφού παρέσυρε στο θάνατο με τα διδάγματά του εναντίον του εμβολίου πολλούς συμπολίτες του, έχασε χρήγιο στη μάχη για τη ζωή του από τον κορονοϊό. Άρα υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων που προσπαθούν με διαφορετική αρχή ο καθένας να έχουν άποψη για ένα πράγμα στο οποίο δεν έχουν καμία γνώση. Σε αυτούς το μόνο που προσπαθώ να πω είναι ένα πάρα πολύ απλό επιχείρημα. Αν υποθέτουμε ότι φοβούνται ότι όταν εκτεθεί ο οργανισμός τους στην πρωτεΐνη ακίδα, που είναι αυτό που εκτίθεται από το εμβόλιο, κάτι πρόκειται να πάθουν, τους λέω ότι εάν νοσήσουν από τον ίδιο τον κορονοϊό, ναι, θα εκτεθούν στην πρωτεΐνη ακίδα, αλλά και σε 3-4 ακόμα πρωτεΐνες. Άρα την έκθεση στην πρωτεΐνη ακίδα δεν τη γλιτώνουν και επειδή κανένας δεν τους εξασφαλίζει ότι αν εκτεθούν στην πρωτεΐνη ακίδα μέσα από τη φυσική λίμωξη δεν θα καταλήξουν στην εντατική, είναι πολύ καλύτερο να εκτεθούν στην πρωτεΐνη ακίδα μέσα από τον εμβολιασμό παρά με τον άσχημο τρόπο που λέγεται φυσική λίμωξη. Μπορείτε να εκτιμήσετε, και είναι το τελευταίο που σας ρωτώ, κύριε καθηγητά, αν θα πάμε και σε άλλους εμβολιασμούς, θα συνεχιστεί αυτό δηλαδή? Αυτό είναι βέβαιο. Χθες το βράδυ ο Οργανισμός Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων, ο FDA, ναι, Food and Drug Administration, έδωσε οδηγία που υιοθετήθηκε από το Κέντρο Ελέγχου Νόσων, το CDC των Ηνωμένων Πολιτειών, για να γίνει δεύτερη αναμνηστική δόση στους ανθρώπους πάνω από τα 50, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι η δεύτερη δόση 4 μήνες μετά την τρίτη μειώνει τη θνητότητα 78%. Ναι. Πολύ σημαντική λοιπόν μείωση της θνητότητας. Ναι. Άρα σίγουρα θα πάμε σε τέταρτη δόση, θα το υιοθετήσει και η Ευρώπη αυτό πάρα πολύ σύντομα. Το μέλλον θα είναι ένα πιο καλό εμβόλιο
πιο καλό εννοώ προσαρμοσμένο στις αλλαγές που έχουν συμβεί. Ναι. Αυτό ήδη δοκιμάζεται σε ανθρώπους, μέχρι το καλοκαίρι θα το έχουμε. Mm-hmm. Και από το Σεπτέμβρη θα ανανεώνουμε το εμβόλιο μας κάθε χρόνο και λογικά θα κάνουμε μια φορά το χρόνο το εμβόλιο που θα μας προστατεύει από τον κορονοϊό που κυκλοφορεί εκείνη την εποχή. Θα είναι προφανώς υποχρεωτικό, αλλά θα είναι... Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα είναι υποχρεωτικό, διότι δυστυχώς πάντα οι ψήφοι των μειοψηφιών έχουν μεγαλύτερη αξία από τους ψήφους των πλειοψηφιών, καθώς, ξέρετε, πολύ συχνά οι πολιτικοί θεωρούν την πλειοψηφία ως δεδομένη. Δηλαδή τους λογικούς ανθρώπους που προστατεύονται κάνοντας το εμβόλιο τους θεωρούν δεδομένους. Mm. Σου λέει λογικός είναι, θα σκεφτεί λογικά. Και ο στόχος είναι αυτός ο οποίος σκέφτεται μη λογικά και δεν εμβολιάζεται. Mm. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πριν σας ευχαριστήσω και σας αφήσω να συνεχίσετε το έργο σας, επειδή μιλάτε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, στο Λίμπερο, δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν ασχολείστε με την μπάλα, όπως λέμε, με το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, αν αγαπάτε κάτι, αν πηγαίνετε στο γήπεδο κτλ. Ασχολούμαι πάρα πολύ με το μπάσκετ. Παίζω μπάσκετ 2 φορές την εβδομάδα, διπλό με ομάδα. Ναι. Έπαιζα από πιτσιρίκος. Το ποδόσφαιρο ασχολούμαι κυρίως σαν θεατής. Uh-huh. Αλλά εδώ έχουμε έναν, ας το πω έτσι, τηλεοπτικό παραγωγό που ασχολείται με τα αθλητικά, τον Τσουκαλά του Ολυμπιακού. Ναι. Που όταν τον πήρε κάποιος και του είπε «Τι είσαι ρε παλικάρι?» Εσύ λέει «Είμαι στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός και στο μπάσκετ Παναθηναϊκός». Και του λέει ο Τσουκαλάς «Εγώ με ανώμαλους δεν μιλάω» και του κλείνει το τηλέφωνο. «Εγώ είμαι ανώμαλος λοιπόν, είμαι φανατικός Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο». Ναι. «Και φανατικός Άρης στο μπάσκετ πριν έρθει ο Γκάλης στον Άρη από τον Χάρη τον Παπαγεωργίου». Ναι. «Τότε που πρωτοπήρε ο Άρης το πρωτάθλημα με τον Ιαννίδη προπονητή, με Αλεξανδρία Νανιάδη, Παραμανίδη και τους λοιπούς. Και έχω παραμείνει Άρης όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή όταν παίζει Άρης Ολυμπιακός είμαι ένα φανατών». Ναι, το χαίρομαι που φέτος ο Άρης λίγο κάπως ορθοπόδησε, να το πω έτσι. Uh-huh. Γιατί περάσατε, με στεναχωρεί αυτή η ομάδα. Περάσατε καθόλου φοιτητικά τα χρόνια τα φοιτητικά από Θεσσαλονίκη? Και γιατί μιλάτε τώρα για εποχές πολύ παλιά, με Ιωαννίδη προπονητή, Χάρη Παπαγεωργίου. Εγώ είμαι 54, ακούστε, εγώ είμαι 54 ετών, αλλά επειδή ο μπαμπάς ήταν δημόσιος υπάλληλος, ναι, έχω κάνει Θεσσαλονίκη, Κυλικής, Πολύκαστρο, Λίμνο, έχω κάνει Βόρειο Ελλάδα. Α, έχετε, και ναι. Τότε πιτσιρικάς που έπαιζα μπάσκετ, το πρότυπο ήταν τέλος πάντων ο Χάρης Παπαγεωργίου με το εκπληκτικό του χέρι από... Ναι, ναι. Δεν υπήρχε και τρίποντο τότε. Ναι, ναι. Θα ήταν πολλά τα τρίποντα. Τέλος πάντων, μετά ήρθε και ο Γκάλης, ήρθε και ο Γιαννάκης, έδεσε. Ως φοιτητής ανέβαινα μερικές φορές αυθημερών στη Θεσσαλονίκη για να πηγαίνω στο Αλεξάνδριο να βλέπω τον Άρη στα μεγάλα του χρόνια. Τέλεια. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στο Λίπερο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.